τις τελευταίες μέρες έχουμε μία αύξηση των επισκεπτών και των ταξιδιωτών με τα πλοία. Συγκεκριμένα, τις τελευταίες μέρες από 5 εβδόμου έχουμε περί τους 400 άτομα κάθε μέρα που έρχονται από Πειραιά. Το Σάββατο δε είχαμε μεγάλη αύξηση, είχαμε γύρω στα 1047 άτομα τα οποία ήρθαν από Πειραιά, χωρίς να υπολογίζουμε τα στοιχεία της επιβατικής κίνησης των μεστών, τα οποία και αυτά για το χρονικό διάστημα από 25 έκτου έως και το Σάββατο είναι γύρω στα 1300 άτομα. Γενικά υπάρχει μια αύξηση αυτές τις μέρες. Το βλέπουμε και σε σχέση με πέρυσι, ότι υπάρχει μια αύξηση των ανθρώπων που έχουν έρθει στοιχείο. Συγκριτικά για τον Ιούνιο φέτος είχαμε 9.387 άτομα σε σχέση με πέρσι που είχαμε 7.943. Είναι μια αύξηση γύρω στο 18%. Για τον Ιούλιο ήδη έχουμε φτάσει, ενώ δεν είμαστε στα μισά της μισής κίνησης σε σχέση με πέρσι, δηλαδή πέρσι για όλο το μήνα είχαμε 13.700 άτομα, και τις πρώτες 10 μέρες του Ιουλίου έχουμε ήδη 6.500 επισκέπτες από Πειραιά και πάλι. Αυτό σημαίνει ότι μέχρι τέλος Ιουλίου θα έχουμε περισσότερους επισκέπτες σε σχέση με το 2020. Και σε αυτά έχουμε μία αύξηση. Συγκεκριμένα από 25 έκτου έως και 10 εβδόμου έχουμε από Καβάλα, η οποία είναι μια γραμμή την οποία έτσι παρατηρούμε, έχουμε 528 επιβάτες τις τελευταίες 15 μέρες, ενώ την ίδια γραμμή επέλεξαν για να φύγουν από πτυχίο 284 επιβάτες. Μάλιστα. Και έχουμε και στα Ιωταχή ανάλογη αύξηση στα αυτοκίνητα και στα δικύκλα. Το ίδιο ισχύει και για τα Ιωταχή. Συγκεκριμένα από 25 έκτου έως και 10 εβδόμου έχουμε 1.296 οχήματα από Πειραιά. Το ίδιο διάστημα πέρσι είχαμε 1.150, υπάρχει και εκεί μία αύξηση. Όπως επίσης υπάρχει και αύξηση και στα φορτηγά, μεταφερόμενα φορτία, τα οποία έρχονται από Πειραιά προς το λίμενα της Χίου.